Ναι, να καλωσορίσω και εγώ τους συναδέλφους από την Ιταλία, πολύ περισσότερο που είμαι καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο, στην Αρχιτεκτονική, και επομένως με πολύ χαρά βλέπω εδώ τον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου των Αρχιτεκτώνων και τον Πρίτανη της Σχολής της Σαπιέντζα, αν κατάλαβα καλά. Όμως η συζήτηση που διεξάγουμε εδώ δυστυχώς δεν αφορά ούτε ακαδημαϊκά κριτήρια, με τα οποία δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να τη διεξάγω με τους συναδέλφους, αλλά ούτε δυστυχώς αφορά θέματα προβολής του πολιτισμού μας και ανάδειξης του πολιτισμού μας και δι' του Ολύμπου. Δυστυχώς η συζήτηση όπως εξελίσσεται και μετά τις ερωτήσεις που έχουν κάνει οι συνάδελφοι από τους οι συναδέλφισες από τους ανεξάρτητους Έλληνες και από το ΚΚΕ, ερωτήσεις τις οποίες και εγώ συνυπογράφω, θέλω να δηλώσω ότι μετά από τις τοποθετήσεις και των συναδέλφων και τους προβληματισμούς τους, φοβάμαι ότι μπορεί ο πολιτισμός, εκτός από μια πηγή πλούτου για ένα κράτος και ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίτησης, να γίνει και μια καπηλεία, να υπάρξει δηλαδή καπηλεία του πολιτισμού για λόγους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τόσο σε επίπεδο τουριστικών προϊόντων, όσο και σε επίπεδο προϊόντων εκπαίδευσης. Αυτή η Βουλή πρέπει να το διαφυλάξει, διότι μπορεί να βρισκόμαστε σε δεινή οικονομική θέση, όμως το πολιτιστικό μας απόθεμα είναι και η περηφάνεια μας και δεν είναι ούτε για να βγάλουμε χρήμα, να το βγάλουμε όμως με όρους ας πούμε ευτελισμού, ούτε να γίνει αφορμή, για να πουλήσουμε προϊόντα εκπαίδευσης. Φοβάμαι κύριε Πρόεδρε ότι όπως καλώς υποσημειώσατε προηγουμένως, μία ιδέα, και ιδέες έχουν όλοι οι νεοέλληνες φαντάζομαι μέσα στην κρίση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση και των σκοπών, αναλυτικά, και των προϋποθέσεων, και των δραστηριοτήτων, και, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και των οικονομικών υποχρεώσεων. Η σχολή της Ρώμης, άξια καθόλου, δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνει οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, παρόλο που εντάξει, αισθάνομαι μια πικρία για τις 6 αρχιτεκτονικές σχολές του κράτους που απαξιώνονται, δεν ερωτήθηκαν καν. Αλλά για να τον κάνει το διαγωνισμό ως γνωστόν, πρέπει να έχει κτηριολογικό πρόγραμμα, πρέπει να έχει τρόπο λειτουργίας. Αλλιώς δεν υπάρχει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, τίποτα, ως γνωστόν. Είμαστε μπροστά σε μία ιδέα, η οποία προφανώς μπορεί να έχει μία εξέλιξη καταπληκτική, αλλά μπορεί να έχει και μία εξέλιξη οδυνηρή για το κράτος και για το λαό μας, εάν περιπέσει στους δύο τομείς που ανέφερα. Διότι τότε ο πολιτισμός γίνεται απλά μια Disneyland για να εξάγεται με όρους, θα έλεγα, χυδαιότητας. Και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συμβεί αυτό. Επομένως, ως εκλεγμένη του ελληνικού λαού, ζητώ αναλυτικά όλα τα στοιχεία και ψέγομαι τον Υπουργό Παιδείας που φέρνει μια υπόθεση τόσο νεφελώδη και πρωτόλια που εγείρει όλες αυτές τις ενστάσεις και αμφιβολίες. Ευχαριστώ. Και εμείς. Ναι, επισπεύδον είναι το Υπουργείο Μακεδονίας. Η κυρία Κανελοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφού η συζήτηση είναι ενημερωτική, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ,
φέρνετε στη Βουλή κάτι που έχει να κάνει με μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, όποιο και αν είναι το αντικείμενο της επένδυσής της. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο? Ας πούμε, κύριε Υπουργέ, αν εγώ είχα μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που θα ασχολούνταν με το αρχαίο θέατρο και είχα καταφέρει να βρω διεθνείς επιστήμονες, θα το συζητούσαμε στη Βουλή για έγκριση? Αυτό το ρωτάω γιατί είμαι καινούριο μέλος του Κοινοβουλίου. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, την ίδια ώρα που συγχωνεύονται πανεπιστημιακά τμήματα, η πολιτεία μας λέει εδώ, δηλώνει επίσημα ότι θα ανοίξει ένα καινούριο ίδρυμα. Πώς το λέει, κέντρο κλασικών γραμμάτων, πανεπιστήμιο, δεν ξέρω πώς θα το πει. Εάν υποθέσουμε ότι με αυτό το ίδρυμα επιδιώκεται να προκληθεί ένα διεθνές ενδιαφέρον, δεν θα μπορούσαν τα ελληνικά πανεπιστήμια να παίξουν αυτό το ρόλο, να γίνουν δηλαδή κέντρα προσέλκυσης φοιτητών και καθηγητών από όλη την Νότια Ευρώπη? Είναι ανάγκη δηλαδή να το κάνουμε με τέτοιο φαντασμαγορικό τρόπο? Και να θέσω και τα δικά μου ερωτήματα για αυτή την μη κερδοσκοπική εταιρεία. Καταρχήν, το γεγονός ότι έχει να κάνει με εκτάσεις και εδάφη της χώρας, με δημόσια κτίρια, αυτόματα αναιρεί τον τίτλο του μη κερδοσκοπικού. Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα κτίρια, τι θα γίνει? Θα γίνει ένα πανεπιστήμιο? Θα είναι ιδιωτικό? Υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα? Ποιοι θα το παρακολουθούν? Πόσο θα κοστίζουν αυτές οι σπουδές? Μήπως έχουμε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο από το παράθυρο? Τους εκλεκτούς προσκεκλημένους τους έχει ενημερώσει κανείς ότι το άρθρο 16 μιλάει για δημόσια και δωρεάν παιδεία στην πατρίδα μας? Ότι λειτουργεί ακόμα αυτό το Σύνταγμα? Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριο Σπάντζας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριοι καθηγητέ από τη Ρώμη, bienvenuto a Grecia. Κύριε Υπουργέ, Δεν θα απασχολήσω πολύ τη συζήτηση γι' αυτό. Θα μπω κατευθείαν στα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Μας ενημερώνετε σήμερα σχετικά με την ίδρυση ενός διεθνούς ιδρύματος κλασικών σπουδών και ερευνών με την επωνυμία Olympic School of Mythology, Olympic Academy of Classical Studies, με έδρα τη Μακεδονική Πειραία. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι είναι για ποιο λόγο γίνεται η ενημέρωση αυτή από εσάς και απασχολεί το θέμα αυτό την Επιτροπή Μορφωτικών, όταν το ίδρυμα αυτό θα αποτελεί δραστηριότητα μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το γεγονός εάν θα υπάρξει κάποιο είδους εποπτεία από το Υπουργείο σας σχετικά με την υλοποίηση και τη λειτουργία του ιδρύματος. Γνωρίζετε να μας πείτε αν το πρόγραμμα σπουδών θα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, μιας και το αντικείμενο του προγράμματος έχει να κάνει με τον ελληνικό πολιτισμό και τη διάδοσή του? Σας ερωτώ αυτό γιατί ο πολιτισμός μας αποτελεί κληρονομιά για τη χώρα και είναι πολύ εύκολο όταν δεν υπάρχει κρατική αιγίδα ή κάποια επιστημονική διαπίστευση να διαστρεβλωθεί η έννοια και η ανάλυση του αρχαίου πολιτισμού μας.
Και σε συνέχεια αυτού θέλω να μας πείτε εάν γνωρίζετε για ποιο λόγο οι υπεύθυνοι της αστικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης αρνήθηκαν να τεθεί το πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπως επίσης το θέμα το αγνόησε εντελώς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα. Και σε συνέχεια αυτού θέλω να μας πείτε εάν γνωρίζετε για ποιο λόγο υπεύθυνοι της αστικής μη κερδοσκοπικής. Ναι, αυτό σας το είπανε παρακάτω. Επίσης δεν είμαι σίγουρος αν το επιχειρηματικό αυτό project θα προσδώσει κάποια αναπτυξιακή προοπτική στην τοπική κοινωνία της Πιερίας. Αντίθετα πιστεύω ότι η οικονομική εκμετάλλευση των πολιτιστικών υλικών και άλλων αγαθών του τόπου της Πιερίας από ιδιώτες επενδυτές θα ωφελήσει τελικά τους ίδιους και όχι την τοπική κοινωνία. Το γεγονός ότι εμπλέκονται οι δήμοι της περιοχής, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε μακροχρόνιες εκχωρήσεις ακινήτων, τα οποία θα εκμεταλλευθούν ιδιώτες παράγοντες, γεννά μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, την κρατική εποπτεία, με αντισταθμιστικές ρήτρες από τους δήμους και άλλα πολλά. Σε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικός και να ενημερώσετε πλήρως την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πάντζα. Η κυρία Μπατσάρα Γεωργία έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα διαπιστώνω και με την ολιγόμενη παρουσία μου στο Κοινοβούλιο ότι ένα νόμισμα δεν έχει μόνο δύο όψεις. Ένα νόμισμα τελικά έχει πάρα πολλές όψεις και ο καθής βλέπει τα πράγματα όπως θέλει. Και όπως γουστάρει, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και επειδή εδώ έχουμε πάρα πολλούς πανεπιστημιακούς δασκάλους, οι οποίοι σήμερα μπήκαν στην ουσία του θέματος και έφτασαν να χρησιμοποιούν και βαρύς χαρακτηρισμούς, να δούμε κάποια μέρα, κύριε Πρόεδρε, σε τούτη την αίθουσα και με αυτήν την Επιτροπή, την κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων. Να τη δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, και να τη δούμε σε μια περίοδο που είναι κλειστά τα ελληνικά πανεπιστήμια και καταστρέφονται τα πανεπιστήμια και τα παιδιά μας τελικά βγαίνουν αγράμματα από τα πανεπιστήμια. Να ευχαριστήσω τους κυρίους και την κυρία Αντιπεριφερειάρχη που είναι εδώ σήμερα και τον κύριο Υπουργό Μακεδονίας Στράκης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Να τους ευχαριστήσω όχι μόνο για την παρουσία τους, αλλά για την κατάθεση της ιδέας. Της ιδέας που αφορά στον πολιτισμό μας και όχι στη μεχιδεότητα εκμετάλλευση του πολιτισμού. Σήμερα εγώ ήξερα ότι θα έρθω εδώ για μία ενημέρωση. Σήμερα ανοίγει μια κουβέντα. Σήμερα δεν κλείνει η κουβέντα. Ούτε χτίζουμε το πανεπιστήμιο και αύριο θα δώσουμε τα κλειδιά να πάνε να το λειτουργήσουν. Επομένως, ή αυτό το ίδρυμα εν πάση περιπτώσει. Επομένως, με αυτήν την έννοια νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ καλή απαρχή. Η κουβέντα της ίδρυσης αυτού του Ινστιτούτου ή του Ιδρύματος στην Πιερία, η οποία πάρα πολλά χρόνια απασχολεί την τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση και έφτασε και από τα όρια της Πιερίας κοντά και στη δική μας συμμαθία και στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ιδιαίτερα τιμητικό που φτάνει σήμερα να συζητιέται στο Κοινοβούλιο, να συζητιέται σε πιο επίσημη βάση και από σήμερα, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, να την επαναφέρουμε και να βάλουμε στο τραπέζι όλα αυτά τα προβλήματα, όλους τους προβληματισμούς οι οποίοι δημιουργούνται, ώστε να φτάσουμε με θετική στάση όμως, με πολύ θετική στάση, να φτάσουμε τέλος πάντων σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί θεωρώ ότι εάν αυτό το ίδρυμα γίνει με όρους διαφανείς και με αυτήν την προϋπόθεση ξεκινούν οι άνθρωποι, δεν ήρθαν εδώ νομίζω να μας βάλουν τρικλοποδιές. Όταν με πλήρη διαφάνεια γίνουν όλα αυτά, όταν φτάσουμε πλέον να παραμερίσουμε όλες τις αγκυλώσεις και να ξεπεράσουμε όλες τις αγκυλώσεις και όλες τις καχυποψίες και τελικά
καταφέρει αυτό να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει, νομίζω ότι μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει να φέρει για τον τόπο. Και σήμερα που περνάμε όλη αυτή τη μεγάλη κρίση, είναι πράγματι πάρα πολύ θετικό όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραβλέποντας τα οικονομικά προβλήματα ή μέσα από τα οικονομικά προβλήματα έχουν τη δύναμη και τη θέληση να ασχολούνται με πολιτισμό, να θέλουν να πάρει αυτό, να θέλουν ο πολιτισμός να συνεχίζει να παράγεται, να συνεχίζει να δημιουργείται, να διαχέεται ο πολιτισμός της Ελλάδας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που έχει ως και συγκριτικό αλλά και απόλυτο πλεονέκτημα η Ελλάδα είναι ο πολιτισμός της. Και όπως είπε και ο Υπουργός στην εναρκτήρια εισήγησή του, δυστυχώς αυτόν τον πολιτισμό ούτε τον εκμεταλλευτήκαμε σωστά, ούτε τον προβάλαμε σωστά και το συνεχίζουμε δυστυχώς αυτό. Καιρός είναι να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο θετικά, να μην βλέπουμε φαντάσματα πίσω από το κάθε τι και πραγματικά να συνεχίσουμε την κουβέντα που σήμερα ανοίξαμε, ώστε να φτάσουμε να προβάλλουμε τον Όλυμπο, να θωρακίζουμε τον Όλυμπο και να θωρακίσουμε την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.